Τάφημας Αναστάσεως στη Γαντρόφη Ιαΐρ φωτίζει και ερμηνεύει ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο. Το μυστήριο του θανάτου ανέκαθεν βασάνιζε τον άνθρωπο. Τι είναι ο θάνατος, πού πηγαίνουν οι ψυχές, πώς χωρίζεται το πνεύμα από το σώμα. Αυτά και άλλα ερωτήματα απασχολούν και τους σημερινούς ανθρώπους που μπροστά στον θάνατο αισθάνονται φόβο και άγχος. Οι ληστές διακηρύττουν ότι ο θάνατος είναι εκμηδένιση και ότι μετά από αυτόν όλα τελειώνουν. Όσοι όμως πιστεύουν στο Θεό γνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι το τέλος του βίου και η αρχή της ζωής. Πρόωρος και ευνίδιος ήταν ο θάνατος της κόρης του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Γι' αυτό και ευήθησε σε βαρύ πένθος όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την Καπερναούμ. Γύρω από το φέρετρο της κόρης, η μητέρα της και οι συγγενείς της ομολογούσαν την άτυχη κοπέλα που στο άνθος της ηλικίας της βία κόπηκε από το δρεπάνι του θανάτου. Αντιμέτωποι όλοι με τον θάνατο, σκεπασμένοι με τα βαριά σύννεφα της απογνώσεως, δεν είχαν να αντιτάξουν καμιά ελπίδα. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτήν. Μόνο ο πατέρας αναζητούσε τον νικητή του θανάτου και όταν τον ανεκάλυψε πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εισελθήν εις τον οίκον αυτού. Και ο Ιησούς αφού τον ενεθάρρυνε, ύστερα ήρθε στο σπίτι και με ένα του λόγο ξανάδωσε ζωή στο νεκρό σώμα της κόρης και υγεία πλέον την παρέδωσε στους γονείς της. Όταν μιλάμε για τον θάνατο, λέμε συνήθως ότι είναι πράγμα φυσικό. Όμως ο θάνατος δεν απορρέει από τη φύση του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός. Ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να παραμείνει άφθαρτος και αθάνατος. Ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο από το φθόνο του διαβόλου μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Έτσι έγινε εχθρός του ανθρώπου ο θάνατος. Νικητής του θανάτου αναδείχθηκε ο Χριστός με το δικό του θάνατο. Ντύθηκε τη φθαρτή ανθρώπινη σάρκα και ξεγέλεσε τον Άδη, γιατί καταφρουκτήσοντας το σώμα του, κατακάηκε από τη θεότητά του και ιτήθηκε μια για πάντα. Το παντοδύναμο βασίλειο του Άδου καταλήφθηκε με την Ανάσταση του Χριστού και ο εχθρός θάνατος καταπατήθηκε από τον Θεάνθρωπο. Αυτό το αναστημένο σώμα του Ιησού μπορεί κάθε βαπτισμένος χριστιανός. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τριαμπευτικά ψάλλει η Εκκλησία κατά την ώρα της βαπτίσεως. Επομένως, κάθε χριστιανός που είναι ενσωματωμένος συνειδητά στο σώμα της Εκκλησίας δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο, γιατί είναι ντυμένος με το αθάνατο σώμα του Χριστού. Ο θάνατος γι' αυτόν είναι ύπνος και μετάβαση από τον μάταιο του τον κόσμο στη πραγματική ζωή. Μέσα στην Εκκλησία θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άδωτη καθαίρεση, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκριτώντες γυμνούμεν των αίτιων. Η θλίψη και ο πόνος του θανάτου μας κάνει πολλές φορές να μην σκεπτόμαστε όπως πιστεύει η Εκκλησία. Μπροστά στο νεκρό σώμα του συγγενούς μας δεν έχουμε τη δύναμη να θεολογήσουμε. Εκείνη τη στιγμή ζούμε τον χωρισμό. Ελάχιστοι οι πιο πνευματικοί και πιστοί μπορούν να υπομείνουν τον πόνο και να αντιμετωπίσουν καρτερικά το αβάστακτο γεγονός. Και όμως πρέπει εκείνες τις δύσκολες ώρες να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας για να κρατηθούμε και να μην παρασυρθούμε στην άβυσσο της απογνώσεως και του γονγκισμού.
διότι δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς να χάνουν την πίστη τους και να βλασφημούν το όνομα του Θεού, αντί να προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου. Χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ο θάνατος. Το σώμα κατατίθεται στο τάφο και η ψυχή ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα υλικά στοιχεία ξαναγυρίζουν στη φύση και το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό. Οι ψυχές εκείνων που έζησαν με πίστη και μετάνοια προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου, ενώ εκείνων που πέρασαν τη ζωή αυτή μέσα στην αμαρτία και δεν μετανόησαν προγεύονται τη θλίψη της κολάσεως. Αυτές οι ψυχές των αμαρτωλών περιμένουν με λαχτάρα τις προσευχές μας, τις ελεημοσύνες, τις λειτουργίες για να ανακουφιστούν, μιας και ακόμα δεν έχουν κλείσει οι πύλες του Άδου. Περιμένουν όλες οι ψυχές τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, κατά την οποία θα ενωθούν με τα σώματα που είχαν στο κόσμο και θα παρασταθούν ενώπιον του δικαιοκρίτου Θεού για να λογοδοτήσουν. Μετά τον θάνατο συνεχίζεται η προσωπική ζωή. «Ο πιστεύων είσαι με, καν αποθάνει ζήσετε, και πας ο ζών και πιστεύων είσαι με, ουμή αποθάνει στον αιώνα», είπε ο Κύριος. Μας παρακολουθούν χαίρον στις χαρές μας και λυπούνται στις θλίψεις μας και ενώνονται μαζί μας εν Χριστώ μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Όπως ο Ιάιρος, ας αντιμετωπίζουμε και εμείς τη θλίψη και το θάνατο. Ανεζήτησε τον Ιησούν, πίστευε σε Αυτόν και αμύφθηκε με το θαύμα. Στις τραγικές ώρες του θανάτου και του πένθους, μόνο η παρουσία του Χριστού μπορεί να μετριάζει τον πόνο. Τα μυρολόγια και η απομόνωση δημιουργούν μελαγχολία. Μόνο η πίστη στην αθανασία της ψυχής και η βεβαιότητα ότι ούκα πέθανε αλλά καθέβδει, έχουν τη δύναμη να μας περάσουν μέσα από το καμίνι της θλίψεως χωρίς ψυχικά τραύματα. Ας μην αφήσουμε τον πόνο του θανάτου να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Εμείς, αντίθετα με εκείνους που δεν έχουν ελπίδα, πιστεύουμε ότι εάντε ουν ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στο Κύριο. Αμήν.